Θέλω να κάνω στον καθένα μία ερώτηση για τα τοπικά πολιτικά. Mm-hmm. Τι βλέπετε, αν θα εμπλακείτε, θα ξεκινήσω από εσάς. Θα είστε ξανά υποψήφιος στο Εθνικό Ψηφοδέλτιο. Είμαι υποψήφιος βουλευτής στο Εθνικό Ψηφοδέλτιο με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η επιθυμία μου, έτσι. Είμαι προσανατολισμένος τόσα χρόνια, είμαι ένας αγωνιστής αυτής της παράταξης, έτσι. Και θα συνεχίσω να επιθυμώ, διότι αυτό ξέρετε ότι είναι στην τελική απόφαση του Προέδρου. Εσείς το επιθυμείτε, δεν ξέρετε τι. Φυσικά το επιθυμώ, γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να προβώ σε δημοσιεύσεις. Είναι επιθυμία μου πάντως αυτή και γι' αυτό είμαι και σήμερα και εκπροσωπώ την κυβέρνηση και το κόμμα της Δημοκρατίας. Και με τις αυτοδιοικητικές θα εμπλακείτε. Στις αυτοδιοικητικές. Του χρόνου τον Οκτώβριο. Είμαι αυτοδιοικητικός. Είστε, αλλά του χρόνου θα εμπλακείτε. Και έπονται των βουλευτικών εκλογών. Οπότε είναι πολύ νωρίς για οποιοδήποτε υποψήφιο βουλευτή να τοποθετηθεί. Μάλιστα. Για αυτά τα θέματα. Κύριε Δανέλη, εσείς. Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρετε ακόμα τι θα κάνετε. Θα δείξει ο καιρός. Τι θα αποφασίσετε. Έχουμε ακούσει όμως το όνομά σας. Και για δήμαρχος ξανά. Μπα. Θα δούμε. Είναι, γενικά είναι πρόωρο να συζητήσουμε. Είναι η συζήτηση ακόμα νωρίς, λέτε. Παρά το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια τροχιά προεκλογική. Ναι. Είναι μέσα στις αντιφάσεις της ζωής. Κύριε Παρασύρη, εσείς. Εγώ να πω ότι το Πασόκ και η Μαλαή σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε μια οργανωτική και πολιτική ανασυγκρότηση. Σε αυτό το χρονικό σημείο συγκροτούνται οι τομείς πολιτικής. Και πρέπει να πω ότι είναι μια διαδικασία στην οποία συμμετείχαν πάρα πολλοί σύντροφοι και χιλιάδες αξιόλογα στελέχη και από το παρελθόν και νέα στελέχη. Και στην πορεία προς τις εκλογές προφανώς θα γίνει και η συγκρότηση των ψηφοδελτίων σε κάθε τόπο. Εγώ προσωπικά έχω εκφράσει την επιθυμία μου έτσι ώστε να προσφέρω όσο μπορώ και να συμβάλλω στην αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ τοπικά στο νομό Ηρακλείου. Επομένως, βρισκόμαστε στην αναμονή των ψηφοδελτίων, της συγκρότησής τους και αναμένουμε τις αποφάσεις των οργάνων του. Τις αποφάσεις των οργάνων, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι έχετε ήδη το πράσινο φως, αλλά να επιβεβαιωθεί και από τη ζωή.